τρεις εύκολες χριστουγεννιάτικες κάρτες. Γεια σας παιδιά, είμαι η κυρία Λένα και από εδώ είναι ο βοηθός μου ο Κέρμιτ το βατραχάκι. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, να δώσω τώρα τα χαιρετίσματά μου. Ας ξεκινήσουμε Κέρμιτ με τα χαιρετίσματά μας. Ναι, θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου στη Μαρίλια και τη Θάλια. Γεια σας κορίτσια, σας αγαπάμε. Φιλάκια πολλά. Μήπως Κέρμιτ μου θέλεις να δώσεις και σε κάποιον άλλον τα χαιρετίσματά σου? Ναι, θέλω! Πες μας Κέρμιτ μου σε όλους όσους θέλεις να δώσεις τα χαιρετίσματά σου. Θέλω να δώσω στη φίλη μας τη Σοφία, τη φίλη μας την Όλγα και τη μικρή της αδερφούλα που μας βλέπουν και μας αγαπάνε. Επίσης θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Παναγιώτα Γκαλιπίδου και τη φίλη μας την Ιφηγένεια. Γεια σας κορίτσια! Αχ, τέλεια Κέρμιτ μου, γεια σας κορίτσια μου, σας αγαπάμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας γράψετε μηνυματάκι. Περιμένουμε και τους νέους μας φίλους. Παιδιά, στείλτε μας κι εσείς τα μηνύματά σας. Επίσης, έχουμε ένα πολύ ευχάριστο νέο να σας ανακοινώσουμε. Ποιο είναι αυτό? Κέρμιτ μου, το ξέρεις, για την ομάδα μας στο Facebook, όπου θα μπορούν τα παιδιά να στέλνουν τις ζωγραφιές τους και θα μπορούμε κι εμείς να τις βλέπουμε. Ναι, επιτέλους! Θέλω τόσο πολύ να δω τις ζωγραφιές των παιδιών. Ναι, παιδιά μου, θα χαρούμε πάρα πολύ. Θα αφήσω το link κάτω στην περιγραφή, το link της ομάδας μας, Youpilan. Γίνετε μέλη και μπορούμε εκεί να γνωριστούμε καλύτερα, να μας στέλνετε τις ζωγραφιές σας. Ίσως τις δείξουμε και εδώ στο κανάλι μας όποιος θέλει. Θα γράψετε και στην ομάδα μας αν θέλετε ή όχι. Μπορούμε να δείξουμε τις ζωγραφιές μας και εδώ στο κανάλι μας. Ναι, γιούπι! Τέλεια παιδιά μου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κατασκευούλες μας. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα Κέρμιτ μου θα δείξουμε τρεις εύκολες καρτούλες χριστουγεννιάτικες που μπορούν τα παιδιά να φτιάξουν και με τα χεράκια τους. Ενώ χρησιμοποιώντας την παλάμη τους. Πάμε να δούμε. Ναι, πάμε. Για την κατασκευή μας σήμερα, παιδιά, για τις κατασκευούλες μας θα χρειαστούμε κάποια χρωματιστά χαρτάκια, λευκό, πράσινο, κόκκινο. Θα χρειαστούμε τις νερομπογιές μας, τους μαρκαδόρους μας, ψαλιδάκι και τις παλάμες μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας καρτούλα. Θα φτιάξουμε ένα αγγελάκι, μία κάρτα με αγγελάκι. Θα χρειαστούμε ένα λευκό χαρτί και ένα κόκκινο. Βάζω τα υπόλοιπα στην άκρη. Το λευκό χαρτάκι θα το διπλώσουμε και θα τοποθετήσουμε το χεράκι μας, θα βάλετε το χεράκι σας έτσι στα πλάγια, κάπως έτσι, και να κουμπάει εδώ στην άκρη λίγο και στα πλαγιαστά. Θα το κάνω με το αριστερό για να μπορέσω να ζωγραφίσω με το δεξί μου. Εσάς μπορεί να σας βοηθήσει η μαμά σας, η αδερφούλα σας, ο αδερφός σας, κάποιος άλλος, αν δεν μπορείτε μόνοι σας, να σχεδιάσετε το χεράκι σας. Σχεδιάζουμε λοιπόν το χεράκι. Εσάς θα είναι και πιο ωραίο γιατί θα είναι λίγο πιο μικρό το χεράκι. Θέλουμε λοιπόν το χεράκι μας να κουμπάει εδώ στην άκρη. Εάν δεν ακουμπάει δεν πειράζει. Απλά αν ακουμπάει θα σας δείξω πώς θα βγει. Και το κόβουμε. Έχουμε λοιπόν κόψει το χεράκι. Αυτό που σχεδιάσαμε εννοώ. Και αν το ανοίξουμε αυτά εδώ θα γίνουν φτερά αγγέλου. Αυτό που σας είπα πριν είναι ότι αν δεν ακουμπάει τελείως στην άκρη το χεράκι μας, απλά αυτά εδώ θα βγουν χώρια, δεν θα είναι κολλημένο. Οπότε εμείς μετά μπορούμε να τα κολλήσουμε μαζί. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σαν κατασκευούλα σε ένα χαρτονάκι κόκκινο ή άλλου χρώματος. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα αγγελάκι κατασκευή. Εάν θέλουμε να το κάνουμε καρτούλα, θα διπλώσουμε το κόκκινο χαρτάκι, θα το διπλώσουμε στη μέση και θα τοποθετήσουμε το αγγελάκι μας απ' έξω. Απλά θα είναι λίγο μεγάλα τα φτερά του. Εγώ σκέφτομαι να το κάνω κατασκευούλα, αυτό να μην το κάνω κάρτα. Εσείς μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε. Πάμε να σας δείξω πώς θα συνεχίσουμε την κατασκευούλα μας. Ένα ακόμα χαρτάκι. Εάν δεν έχετε χρωματιστό, μπορείτε να πάρετε λευκό και να το ζωγραφίσετε. Εγώ τώρα έχω ένα ροζ χαρτάκι, θα το διπλώσω στη μέση και θα το κόψω γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω το μισό του. Ωραία! Σε αυτό εδώ λοιπόν το χαρτάκι θα σχεδιάσω ένα τρίγωνο. Θα ξεκινήσω από πάνω, από τη μέση περίπου αυτής της πλευράς, περίπου από τη μέση, και θα ενώσω με την ακρούλα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό και με έναν χάρακα. Ενώνω με αυτήν εδώ την γωνία, από εδώ στη γωνίτσα. Και έχω σχηματίσει ένα τρίγωνο, το κόβω. Έχουμε λοιπόν τα φτερά του αγγέλου, τα οποία θα κολλήσουμε και αυτό εδώ θα είναι το σωματάκι του.
Και εδώ θα κόψουμε και ένα κυκλάκι το οποίο θα είναι το προσωπάκι του. Μπορούμε να το κάνουμε σε χρωματιστό χαρτάκι στο χρώμα του δέρματος ή να το ζωγραφίσουμε, να το κάνουμε σε λευκό. Θα σχεδιάσω λοιπόν σε ένα άλλο κομμάτι χαρτί ένα κυκλάκι και θα το κόψω. Και πάμε τώρα να κολλήσουμε τα τρία κομμάτια που κόψαμε, να τα κολλήσουμε στο κόκκινο χαρτάκι. Πρώτα θα κολλήσουμε τα φτερά. Μετά θα κολλήσουμε το τρίγωνο. Και τελευταίο θα κολλήσουμε τον κύκλο. Και τώρα, παιδιά μου, μπορούμε να σχεδιάσουμε στο ματάκι. Θα ζωγραφίσουμε, επειδή τα αγγελάκια έχουν και το στέμα τους, μπορούμε να σχεδιάσουμε εδώ με το μαρκαδόρο μας μία ευθεία γραμμούλα. Αν θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και διπλό. Σχεδιάζουμε στο ματάκι, ματάκια και μαλάκια. Το αγγελάκι μας είναι έτοιμο. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και λίγο, εάν έχετε, χρυσό γκλίτερ. Εδώ είναι κόλλα γκλίτερ. Μπορούμε να βάλουμε στο στέμα να γυαλίζει. Και όπου αλλού θέλετε, μπορείτε να βάλετε και στο σώμα του αγγέλου μας γκλίτερ ή χρυσόσκονη. Εγώ θα το αφήσω έτσι. Η πρώτη μας κατασκευούλα είναι έτοιμη. Πάμε να σας δείξω και τη δεύτερη. Η δεύτερη κατασκευούλα μας θα είναι μία κάρτα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γι' αυτό θα χρειαστούμε ένα πράσινο χαρτάκι. Αν δεν έχετε, μπορείτε να το κάνετε σε λευκό και να το ζωγραφίσετε μετά πράσινο. Διπλώνουμε λοιπόν το χαρτάκι μας και τοποθετούμε το χεράκι μας όπως είναι το χαρτάκι μας, ανοιχτό προς τα πάνω και κλειστό από την κάτω την πλευρά. Βάζουμε την παλάμη μας εδώ που είναι κλειστή η πλευρά και να κοιτάζουν τα δαχτυλάκια μας προς τα πάνω και σχεδιάζουμε το χέρι μας. Και το κόβουμε. Έχουμε λοιπόν το χεράκι μας, το οποίο θα το κάνουμε καρτούλα, δηλαδή θα το ανοίξουμε και θα το κρατήσουμε έτσι, το ένα να κοιτάζει προς τα πάνω και το ένα προς τα κάτω. Θα κόψουμε άλλο ένα κομμάτι χαρτάκι ορθογώνιο. Θέλουμε να κάνουμε το κορμό του δέντρου, οπότε παίρνουμε ένα χαρτάκι και το κόβουμε ένα ορθογώνιο κομμάτι, όχι τόσο μεγάλο, το κόψω λίγο πιο μικρό. Κολλάμε λοιπόν το κορμό εδώ στα δαχτυλάκια και αυτή εδώ είναι η καρτούλα μας. Την ανοίγουμε, είναι καρτούλα δεντράκι. Εάν θέλουμε, επειδή εδώ πάνω θέλουμε να βάλουμε το αστεράκι μας, μπορούμε, το θέλουμε λίγο πιο μυτερό, οπότε θα σχεδιάσουμε μια γραμμούλα εδώ προς τα μέσα. Το χεράκι μας να είναι λίγο πιο μυτερό εδώ και θα το κόψουμε. Οπότε θα φτιάξουμε και ένα αστεράκι, θα το κολλήσουμε εδώ και θα διακοσμήσουμε και την καρτούλα μας. Σχεδιάζουμε λαμπάκια. Ωραία, θα φτιάξουμε λαμπάκια, τα οποία θα σας δείξω πώς θα τα κάνουμε. Θα τα κάνουμε πολύ εύκολα με τις νερομπογιές μας και το δαχτυλάκι μας. Θα βουτήξουμε το δαχτυλάκι μας σε νερό και θα πάρουμε, ας πούμε, πορτοκαλί χρώμα. Θα κουμπίσουμε το δαχτυλάκι μας εδώ και θα γίνει το πρώτο λαμπάκι. Ξεπλένουμε το δαχτυλάκι μας ξανά, το σκουπίζουμε στο χαρτάκι. Το ξαναβουτάμε στο νερό και διαλέγουμε άλλο χρώμα αν θέλουμε. Μπορούμε να διαλέξουμε, ας πούμε, κόκκινο. Το βουτάμε καλά εδώ, το κάνουμε λίγη ώρα να πάει χρωματάκι στο δαχτυλάκι μας και το ακουμπάμε όπου θέλουμε να φτιάξουμε κόκκινο. Μπορούμε να το ξανακουμπίσουμε πάλι. Μου άρεσε το κόκκινο και θα το κάνω πολλές φορές. Ξεπλένω το δαχτυλάκι μου, το σκουπίζω. Ωραία, να βάλουμε εδώ ένα μπλε, να βάλουμε και εδώ ένα. Νομίζω αρκετά λαμπάκια κάναμε. Ξεπλένουμε το χεράκι μας και το σκουπίζουμε. Πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το αστεράκι. Πάρουμε μία σελίδα. Μπορείτε να πάρετε και λευκή αν δεν έχετε κίτρινη. Τη διπλώνουμε και τη κόβουμε γιατί είναι πολύ μεγάλη, δεν μας χρειάζεται ολόκληρη. Και θα κρατήσουμε το άλλο μισό για επόμενη κατασκευή. Εδώ τώρα σε αυτό το χαρτάκι θα το διπλώσουμε μία φορά και άλλη μία φορά. Δύο φορές. Το διπλώνουμε στη μέση.
Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, σε αυτήν εδώ τη γωνίτσα που είναι κλειστή από όλες τις πλευρές. Δεν είναι ανοιχτή όπως εδώ που ανοίγει ή εδώ ή εδώ. Εδώ, σε αυτήν εδώ τη γωνίτσα, τραβάμε μία γραμμούλα στη μέση. Το έχω δείξει και σε άλλα βίντεο αυτό, θα το ξαναδείτε και άλλες φορές. Πώς να σχεδιάσουμε το αστεράκι μας και να το κόψουμε. Διαλέγουμε μία τελίτσα περίπου εδώ, να είναι κοντά στη γωνίτσα μας. Και διαλέγουμε και ένα σημείο σε αυτή την πλευρά και ένα σε αυτήν. Ενώνουμε με αυτήν εδώ τη τελίτσα. Και κόβουμε αυτό εδώ το σχηματάκι. Ανοίγουμε και έχουμε το αστεράκι μας. Πάμε τώρα λοιπόν να το κολλήσουμε πάνω στο χριστουγεννιάτικό μας δέντρο. Έβαλα μια άσπρη σελίδα από κάτω για να ξεχωρίζει καλύτερα, γιατί είναι κίτρινο το χαρτάκι και δεν ξεχωρίζει καλά. Και μπορούμε με ένα μαρκαδωράκι να σχεδιάσουμε πάλι τις γραμμούλες εδώ, για να φαίνονται καλύτερα. Και η καρτούλα μας είναι έτοιμη. Ανοίγει λοιπόν από εδώ. Και μέσα μπορούμε να γράψουμε τις ευχές μας. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, ό,τι ευχές θέλουμε να δώσουμε. Πάμε τώρα να σας δείξω και μια τρίτη καρτούλα. Για την τρίτη καρτούλα μας θα χρειαστούμε ένα λευκό χαρτάκι ή καφέ. Αν έχετε καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καφέ χαρτονάκι. Εάν δεν έχετε, εγώ δεν έχω, θα χρησιμοποιήσω ένα λευκό χαρτί. Θα το διπλώσω, θα το γυρίσω πάλι η κάτω πλευρά να είναι αυτή που είναι κλειστή προς τα κάτω και αυτή που είναι ανοιχτή θα κοιτάζει προς τα πάνω και θα βάλω το χεράκι μου όπως πριν με το δέντρο και θα το σχεδιάσω. Στην καρτούλα μας αυτή δεν θα φτιάξουμε πάλι δέντρο αλλά τον Ρούντολφ και θα σας δείξω πώς θα το κάνουμε. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν, σχεδιάζουμε το χεράκι μας και το κόβουμε. Σε ένα άλλο κομματάκι χαρτιού θέλω να σχεδιάσω το πρόσωπο του Ρούντολφ. Θα σχεδιάσουμε ένα κυκλάκι, περίπου σε αυτό το μέγεθος. Και θα σχεδιάσουμε και τα κέρατα. Εδώ θα σχεδιάσουμε μάλλον τα αυτάκια. Και τα κέρατα. Και το κόβουμε. Θέλουμε λοιπόν, παιδιά μου, να κολλήσουμε το προσωπάκι στο δαχτυλάκι αυτό, εδώ, έτσι, και αυτό θα είναι το σώμα του Ρούντολφ. Πάμε λοιπόν να βάλουμε κόλλα εδώ στο δαχτυλάκι, από τη μία πλευρά μόνο το κολλάμε, δηλαδή θα ανοίγει η καρτούλα μας έτσι, από την άλλη δεν πειράζει, μην έχει προσωπάκι. Κολλάμε λοιπόν το προσωπάκι εδώ και η καρτούλα μας θα ανοίγει έτσι και θα ζωγραφίσουμε, θα το ζωγραφίσουμε όλο καφέ, γιατί ο Ρούντολφ είναι καφέ. Αφού λοιπόν έχουμε ζωγραφίσει, έχουμε ανοίξει το χεράκι, έχουμε ανοίξει την καρτούλα και έχουμε ζωγραφίσει καφέ. Εάν δεν έχετε από την αρχή καφέ χαρτόνι, μπορείτε βέβαια να το ζωγραφίσετε και με μαρκαδόρους. Εγώ το ζωγράφισα με νερμπογιές. Κλείνουμε πάλι την καρτούλα μας και έχουμε την καρτούλα Ρούντολφ. Και μέσα μπορούμε να γράψουμε τις ευχούλες μας. Αυτές λοιπόν, παιδιά, είναι οι τρεις μας κάρτες. Εάν σας άρεσαν, κάντε like. Επίσης, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Και μην ξεχνάτε να γραφτείτε στην ομάδα μας. Θα έχω το link κάτω στην περιγραφή και να ανεβάζετε όσες ζωγραφιές σας θέλετε και όσες κατασκευούλες σας αρέσουν και θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας. Περιμένουμε λοιπόν και θα χαρούμε πολύ να είστε στην ομάδα μας. Φιλάκια πολλά! Γεια σας, παιδιά! Σας περιμένουμε στην ομάδα μας. Φιλάκια!